Καλημέρα σε όλους και επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της χρονιάς θέλω να πω σε όλους σας χρόνια πολλά. Η σημερινή μεγαλειώδη συγκέντρωση είναι η αρχή ενός μεγάλου προβλήματος. Μην νομίζετε ότι είμαι σήμερα και τελειώσαμε. Είναι η αρχή και το τονίζω. Θέλω να σας θυμίσω το πώς στάσαμε εδώ. Το 2015 τον Οκτώβριο, στην εικόνα που υπήρχε στο εργατικό κέντρο καθώς και στη Σούβα, και την εικόνα που έπεσε και το ξύλο που έπεσε στα ταμπάκικα. Αυτά δεν θέλω να τα ξεχάσω. Και εδώ οι ελληνικές κυβερνήσεις, και παλιές και σημερινοί, έχουν βαριές ευθύνες, γιατί συμμετέχουν σε αυτό το έγκλημα, δίνουν βάσεις, πλοία και είναι πρόθυμα να στείλουν και στρατό στη Λιβύη. Δηλαδή κάνουν ό,τι μπορούν για να μεγαλώσουν τα καλαβάνια των ρημαγμένων ανθρώπων, αλλά να δουλέψουν και εμείς ισώνουμε τους θύτες με τα θύματα των υπεριαλιστικών πολέμων, γιατί ξέρουμε ποιος είναι ο ένοχος και δεν είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι ντροπή να υπάρχουν στα νησιά μας και στη χώρα μας και σε άλλες χώρες της υποτιθέμενης Ευρώπης στρατόπεδα συγκέντρωσης και εγκλωβισμού ανθρώπων. Να υπάρχουν φυλακισμένοι, απομονωμένοι και χωρίς τη δυνατότητα επανένωσης με τις οικογένειές τους. Είναι ντροπή τα νησιά μας και οι θάλασσές τους, πρώτες ύλες, μοίρασμα χωρών και λαών στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στο Αιγαίο. Δυστυχώς, οι υπογραφές εγκλωβισμού και οι υποσχέσεις για κέντρα φυλακές τις θεωρούν κάποιοι δεδομένες, όχι όμως οι νησιώτες που ζούμε και βιώνουμε αυτή την τραγική πραγματικότητα τόσο για μας όσο και για τις πρόσφυγες και μετανάστες. Η επόμενη κυβέρνηση ίδρυε τη ΒΙΑΛ, ήταν εκεί και διαμαρτύρονταν γιατί ήξερε τι θα συμβεί και πως σύντομα τα λόγια θα έδιναν τη θέση τους στη σημερινή τραγική πραγματικότητα. Με συνέπεια αγωνιζόμαστε ενάντια στην επέσχυτη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ελληνικών κυβερνήσεων, ενάντια στις συνθήκες του Δουβλίνου